Πιο πράσινη και πιο δασόδη από ποτέ εμφανίζεται η Κρήτη στου δασικού χάρτε που διαμορφώνονται. Το ποσοστό των δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων στο νησί είναι υψηλό και οι πρώτοι θυγόμενοι είναι οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι αγρότε, των οποίων καλλιέργειε ή ακόμη και βοσκοτόπια εμφανίζονται ω δασικέ εκτάσει. Το φαινόμενο αφορά πολλέ περιοχέ σε όλη τη χώρα, ωστόσο τα αποτελέσματα των αναμορφώσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντο δεν είναι ορατά, καθώ αν και σίγουρα εκτείνονται οι ιδιωτικέ περιουσίε, το σύνολο των επιπτώσεων ακόμη δεν έχει αναδειχθεί. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε όλη την περιφερειακή ενότητα τη Κρήτη. Περισσότερο εστιαζόμαστε χανιά, Αρέθιμνο και λασίθι. Περιμένουμε να δοθεί μία παράταση και να αξιολογηθεί καλύτερα οι εκτάσει, γιατί πάρα πολλέ εκτάσει φαίνονται δασικέ χωρί να είναι. Σε περισσότερε από 30 περιφερειακέ ενότητε που είναι αναρτημένοι οι ειδικοί χάρτε, μεταξύ των οποίων και τη Κρήτη, εντοπίζονται προβλήματα. Με το Ηράκλειο να φαίνεται ότι έχει 2,45 εκατομμύρια στρέμματα, δασικά 29,2% και χορτολιβαδικά 8,3%, ενώ στο Λασίθι 1,76 εκατομμύρια στρέμματα, δασικά 49,6% και χορτολιβαδικά 12,5%. Ενώ και στι υπόλοιπε περιφερειακέ ενότητε καταγράφεται επίσης έντονος προβληματισμός. Αυτό σημαίνει ότι ζητάμε μία παράταση και το σύστημα να αξιολογήσει καλύτερα τι εκτάσει. Δηλαδή οι ορθοχάρτε που υπάρχουν να αξιολογηθούν καλύτερα. Πάντω, ανάμεσα στι περιοχέ που αναρτήθηκαν για πρώτη φορά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει Κρήτη, που δεν ισχύει το τεκμήριο υπέρ του δημοσίου. Δηλαδή το βάρο τη απόδειξη τη ιδιοκτησία πέφτει εξίσου στον ιδιώτη και το δημόσιο, με του παραγωγού ήδη να ζητούν τροποποίηση και διαβούλευση, καθώ σε περίπτωση που αυτοί οι χάρτε αποτυπωθούν με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να βάλουν γερά το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να μπορέσουν να κατοχυρώσουν τι περιουσίε του. Σημαίνει ότι πρέπει να μπει το χέρι στην τσέπη στον παραγωγό ή στον ιδιοκτήτη, να ζητήσει αυτοψία από το δασαρχείο, να πληρώσει τα αντίστοιχα παράβολα και να αποδείξει ότι δεν είναι δασική έκταση.